Κύριε Ροχάμη, πείτε μου, πώς γνωριστήκατε με τον Άκη Πάνου? Τον καιρό που έκανε το έγκλημα. Ήρθε στη φυλακή, να σκότωσε το γιαμά και ήρθε απευθείας στο κελί και με βρήκε. Λέγοντάς μου, γεια σου αρχηγέ, σε θαυμάζω. Είχατε κάποια σχέση μέσα στη φυλακή, κάποια φιλία μαζί του? Δεν ήταν φιλία, από τρεις μέρες κάθισε ο άνθρωπος εκεί. Απλά μου είπε τον πόνο του, εγώ του είπα το δικό μου. Πώς ήρθε το τραγούδι στα χέρια σας? Την ώρα που έφευγε για το ψυχιατρίο, τον φωνάξανε ξαφνικά βέβαια, κάτι έγραφε σε ένα χαρτάκι και μου λέει, πάρε αυτό, μια και η κόρη σου είναι στο τραγούδι και δώσε το, θα το τραγουδήσει. Είναι ωραίες στίχοι. Και έτσι το πήρα. Χαιρετηθήκαμε και πήγε στο καλό άνθρωπος. Και κάτι τελευταίο. Τι ξεχωρίσατε από τον Άκη Πάνου όταν γνωριστήκατε μέσα στη φυλακή? Ένας άνθρωπος της παλιάς σχολής, με ιδέες διαφορετικές από ό,τι έχουν οι υπόλοιποι άνθρωποι. Ελάτε σε μένα. Λοιπόν, ο Βαγγέλης Λοχάμης δεν μιλάει. Του είπα κάποια στιγμή, κύριε Λοχάμη, να μιλήσουμε. Έχετε γράψει 2 βιβλία. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Τα έχω διαβάσει τα βιβλία σας. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον αν μας μιλήσετε και μας πείτε κάποια πράγματα. Θέλω να σας πω ότι τον πλησίασαν και για ταινία. Έτσι δεν μας είπε? Τον πλησίασαν και για ταινία. Για να γίνει η ζωή του ταινία. Έχω την αίσθηση ότι ο Πεταλούδας Νίκο Νικολετάκη, με όλο αυτό το πλούσιο παραβατικό βιογραφικό, έτσι, για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, δεν ηρωοποιούμε κανέναν, την αλήθεια λέμε, το παρελθόν είναι παρελθόν. Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει σκοτώσει ποτέ. Έχει ένα κοινό χαρακτηριστικό, ναι, ο Πεταλούδας αυτός, με τους αδελφούς Παλαιοκώστα, που επίσης, ας πούμε, έχουν αυτό το χαρακτηριστικό, ότι δεν έχουν σκοτώσει άνθρωπο, και γι' αυτό λένε οι αστυνομικοί ότι τους διευκόλυνε πάρα πολύ στις αποδράσεις. Και το Βαγγέλη Ροχάμη, διάβαζα δηλαδή, είχα μελετήσει τις αποδράσεις πάνω από 10 που είχε κάνει συνολικά και ήταν και ευρηματικές. Η πρώτη ήταν το 1971, την οποία την είπε και την... Είπε και η Μαρία, και την, ακριβώς. Ναι, ακριβώς, και μας έδωσε και απάντηση η Μαρία ότι, παιδιά, ναι, έφυγε επί Χούντας, επιχούντας από το στρατό. Φανταστείτε πόσο δύσκολο ήταν να φύγει από το στρατόπεδο για να πάει να δει την κόρη του. Και τι συνέπειες θα είχε μετά γι' αυτό, έτσι. Άλλες εποχές τότε. Σκοταδισμός απόλυτος. Κάποια στιγμή είχε αποδράσει, επειδή ακριβώς είχε μάθει ότι οι αστυνομικοί είχαν πιέσει την κόρη του. Και τότε είχε πάρει ένα ούζι και είχε γαζώσει κάποια πράγματα, τα οποία όμως δεν είχε τραυματίσει κανέναν. Το ούζι είναι ένα αυτόματο όπλο, ναι, μικρό αυτόματο όπλο. Ένα υποπολιβόλο, το οποίο ρίχνει καταρρυπάς. Μάλιστα. Το είχε πει βέβαια ότι το είχε κάνει καθαρά για λόγους προειδοποίησης. Mm-hmm. Μία από τις πιο εντυπωσιακές αποδράσεις που μου έκανε και με ένα κλικ, είναι μία που λέει πως έκανε και χρειάστηκε να παραβιάσει πολλές πόρτες, οι οποίες άνοιγαν ξεχωριστά, με ξεχωριστό κλειδί. Και κατάφερε, ας πούμε, να δει ότι υπάρχει μια αρμαθιά κλειδιά σε ένα σημείο, ναι, και χρησιμοποιώντας μια πλαστελίνη, κατάφερε μέσα σε διάστημα μηνών να φτιάξει αντίγραφα. Και την κοπάνισε. Αλλά τη μία κλειδαριά του την άφησε ανοιχτή κάποιος δωράκι. Α, μάλιστα. Είχε και κόλπο. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τη φωτογραφία που σας έχω ζητήσει. Αυτή είναι η φωτογραφία. Ο τύπος έχει πάρει πλαστελίνη. Προσέξτε τώρα. Έχει κοπιάρει με την πλαστελίνη τα κλειδιά, ούτε ταινία. Τα έχει φτιάξει ξύλινα ή σιδερένια, δεν ξέρω με τι, με τον τρόπο του τέλος πάντων, πλαστικά. Πέρασαν μήνες. Ναι, ανοίγει τις πόρτες, γιατί για να βγει θέλει 3-4-5 πόρτες, και φεύγει από τη φυλακή και πάει στα Κιούρκα και σου βλύζει αρνί. Το καταλαβαίνετε. Τότε δεν υπήρχαν ούτε κινητά τηλέφωνα για να εντοπιστούν, ούτε υπήρχαν κοργοί και υπερκοργοί. Και βεβαίως ο τύπος άνετα πήγε στο βουνό, έβαλε τα αρνί, το παρήγγειλε από τον κρεοπόλη, κανονικά, τόψισε, κάλεσε και την κόρη του, όπως μας το είπε η Μαρία, και απόλαυσε τη στιγμή με το κρασάκι του, με το αρνάκι του, σαν να μην τρέχει τίποτα. Μα δεν άκουσες, Νάσο μου, με πόση φυσικότητα η κόρη του, η Μαρία Ιεροχάμη, έλεγε τις αποδράσεις του πατέρα της. Ήταν ένας κανονικός πατέρας. Τον βλέπαμε κατά τη διάρκεια των αποδράσεων, δηλαδή με μια φυσικότητα η οποία πραγματικά εμένα με εξέπληξε. Αλλά προφανώς ήταν η ζωή τους έτσι φτιαγμένη. Εντάξει, και στη φωτογραφία βέβαια να πούμε ότι μπορεί να φαίνεται με το κινητό, για να διαχωρίζουμε κάποια πράγματα, να μιλάει στο κινητό φαίνεται, νάτος, αλλά τότε δεν υπήρχε τρόπος εντοπισμού.
Δεν υπήρχε δηλαδή αυτό το σύγχρονο, τα τεχνολογικά επιτεύγματα. Μια και λέμε για κιούρκα. Τα οποία έχουμε. Έλα, για λέγε για τα κιούρκα. Διάβαζα ένα παλιό άρθρο σε εφημερίδα που λέει το εξής, ότι τον είχαν εντοπίσει αστυνομικοί στα κιούρκα, τον είχαν πυροβολήσει, τον είχαν τραυματίσει, αλλά είχε καταφέρει και είχε ξεφύγει. Τον έπιασαν όμως μερικές μέρες αργότερα. Αυτό έγινε το 96. Είχε κρυσφύγει το εκεί. Συνολικά ο Πεταλούδας πόσες αποδράσεις έχει κάνει, 10? 10. Από τη... Ούκο λίγες, παιδιά. Λοιπόν, είναι κάποια rock star. Είναι πάνω, είναι, εντάξει, είναι ο star των φυλακών, νομίζω. 80 και το 90. Και επίσης, κάτι που είχε πει... Και να κλείσουμε με αυτό, ότι έχερε τον σεβασμό, ενώ αρχικά, ας πούμε, τον είχαν... Είχε δεχτεί πίεση από τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους στα πρώτα βήματα του. Στη συνέχεια τον αντιμετώπιζαν όλοι με σεβασμό. Mm-hmm. Και μάλλον και πολλοί από τους νεότερους τον ένα χαρακτηριστικό θα σας πω, τον κόπια, ότι σε μια απόδρασή του, για να μην εκθέσει το διευθυντή των φυλακών, δεν είχε πει τίποτα, παρά μόνο μετά από χρόνια, ακριβώς για να μην έχει πρόβλημα στην καριέρα του άνθρωπου.